Σεβασμιότατε, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε έτσι σήμερα να ζήσουμε τέτοιες ωραίες στιγμές. Αν και εγώ δεν είμαι προσφυγικής καταγωγής, αλλά τουλάχιστον 31 μήνες που είμαστε μαζί, πιστεύω να έχετε καταλάβει πώς πονώ τους πρόσφυγες, πώς αγαπώ τα παιδιά μου που είναι είτε από τον Πόντο, είτε από τη Μικρασία, είτε από την Ανατολική Θράκη, αφού άλλωστε το 1/3 της επαρχίας μας είναι προσφυγικής καταγωγής. Έτσι, σήμερα ήρθα για δύο λόγους, να σας πω την αλήθεια, αν και υπήρχε μια υποχρέωση εκτός Γρεβενών, και όμως την ακύρωσα για να είμαι μαζί σας, για δύο λόγους. Αφενός με ένα συνθαρό, να χαρούμε μαζί δηλαδή, την παρουσίαση αυτού του βιβλίου που είναι ιστορία και είναι ζωή, όχι μόνο εδώ για τον Πατώλακο, αλλά γενικά για όλους. Και επίσης, να ανάψω ένα κερί για ένα δικό σας συμπατριώτη που είναι στον ουρανό, έναν παπά, τον παπά Γαβρίλη τον Μεταλλίδη. Είναι δικό σας. Εγώ τον παππού τον έζησα. Τον παππού τον έζησα και τον αδερφό του επίσης. Τον είχα στην ενορία μου. Και ήμασταν μαζί. Ο παππούς πέθανε πριν από 2 χρόνια. 94. Μια κινητή ιστορία. Και ήρθε γι' αυτό και επίσης το λόγο. Έτσι, σήμερα λοιπόν η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Τα συγχαρητήρια δεδομένα. Και επίσης με χαροποίησαν αυτά τα λόγια του κυρίου Καραλαμπίδη. Μέσα στην ποιμαντική αγωνία, από την αρχή είχα τη σκέψη να τιμήσουμε και να προβάλλουμε και κάποιους Αγίους από τον Πόντο, αφού έχουμε τόσους Ποντίους εδώ. Θα μιλήσω σαν πατέρας τώρα, όχι σαν επίσκοπος. Έχω και ένα παράπονο, που ενώ θέλω να προβάλλω τους Αγίους του Πόντου και να τους τιμήσουμε, βρήκα αντίδραση από τους Πόντιους. Είπα σε ένα χωριό, δεν θα πω σε ποιο, έχουμε τα περισσότερα χωριά μας είναι Παναγία, Άγιος Γιώργης και Άγιος Νικόλας. Δεν θα καταργήσουμε τον Άγιο Γιώργη. Δεν θα καταργήσουμε την Παναγία. Αλλά θα τιμήσουμε και τον Άγιο Ευγένιο από την Τραπεζούντα. Τώρα ήρθε ο δεσπότης αυτός και μας τα αλλάζει όλα. Αν έκανα κακό δημόσια, ζητώ συγγνώμη. Αν έκανα καλό, γιατί δεν το δέχεστε? Και παίρνω αφορμή με αυτό που είπε ο κύριος Σταβουλίδης. Εδώ θα τιμούμε τους 40 μάρτυρες, βεβαίως. Γιατί όχι, τι το καλύτερο? Δεν θα καταργήσουμε ούτε την Παναγία ούτε τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι κακό να τιμούμε τους 40 μάρτυρες? Είναι τι κακό να τιμήσουμε τον Άγιο Ευγένιο? Την Αγία Σοφία από την Κλεισούρα, Ποντία ήταν. Τον Άγιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, τον Άγιο Παΐσιο. Γιατί? Να σας πω γιατί. Εγώ καταλαβαίνω γιατί, δυστυχώς για τους περισσότερους τραγούδια, πανηγύρι είναι σουβλάκια και χορός. Έτσι δεν είναι? Δεν θα τα καταργήσουμε κι αυτά. Θα τα συνεχίσουμε. Αλλά γιατί να μην τιμούμε εδώ τους 40 μάρτυρες, επίσημο όμως? Δεν είναι να κάνει μια λειτουργία ο Παναγιώτης και τέλειωσε, και ήρθαν 5 μπάμπες και τέλειωσε. Να το πω έτσι απλά. Όχι. Να είναι όλο το χωριό.
Να είναι μεγάλη μέρα, θα έρθει ο Δεσπότης, θα έρθουν παπάδες, θα τιμήσουμε. Και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε και είναι πολύ ωραίο, πολύ καλό. Εγώ το θέλω. Εδώ είναι αλλού κάτι τον Άγιο Ευγένιο. Στη Νέα Τραπεζούντα, παραδείγματος χάρη, που είναι και Νέα Τραπεζούντα. Αγιο Γιώργη έχει εκεί. 12 έχουμε Αγιο Γιώργηδες. Πού να πρωτοπάω. Ενώ τον Άγιο Ευγένιο που είναι το Γενάρη, μια φορά το χρόνο, άνετα. Άρα λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία η πρόταση του κυρίου Σταυλίδη και νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει και από τη δικιά σας τη μεριά της κατανόησης και της συμπαράστασης και να προβάλλουμε τους Αγίους του Πόντου. Είναι αγιασμένος ο Πόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι πατέρες τους λέμε Καπαδόκες. Οι Καπαδόκες πατέρες λέμε. Μέγας Βασίλειος. Άγιος Χρυσόστομος. Το λέτε και σε ένα, νομίζω και στα Κάλαντα, τα Ποντιακά για τον Χρυσόστομο. Επήγε εκεί 31 χρόνια στον ναό του υπηρέτησα. Άγιος Γρηγόριος, να ζιαζώ. Έτσι να τιμήσουμε τους Αγίους και επίσης και την παράδοση και τις ρίζες μας. Και όλα αυτά για να μην σας κουράζω, ας τα κάνουμε πράξη. Γιατί από εκεί θα κριθούμε τι θα παραδώσουμε στους επόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.